έχεις θυμάσει πέρα από το βιβλίο αυτό, έχεις θυμάσει και δεύτερο. Ναι, το δεύτερο είναι έτοιμο, απλώς λόγω των γεγονότων δεν μπόρεσα να το εκδώσω. Πώς το λένε, θα πούμε. Θα πούμε, αλλά γιατί να μην το πούμε. Πώς το λένε. Ο τίτλος είναι «Το όνομά του ήταν Ρόκο και δεν ήταν μια συνηθισμένη βόλτα». Α, ο Ρόκο τι είναι. Ο Ρόκο είναι ένα κόκκινο ελάφι. Α, κόκκινο ελάφι, πάλι κόκκινο. Κόκκινο, ναι, αλλά βέβαια το εξώφυλλο θα είναι... Να το προσέξεις, κάτι με τα κόκκινα έχεις. Με βάζετε σε σκέψεις. Ναι, ωραία, χαίρομαι. Τα κόκκινα ελάφια υπάρχουν πολύ στα Βαλκάνια και, και στη χώρα μας, στην Πάρνηθα. Και είναι έτσι ένα πολύ συμπαθές ζωάκι, το οποίο περνάει από διάφορα στάδια ενηλικίωσης και είναι έτσι μια ωραία ιστορία, νομίζω θα σας αρέσει. Ναι, περιμένω να το διαβάσω. Θα εκδοθεί όπου να είναι, έτσι. Ναι, νομίζω τώρα μετά τις γιορτές θα το δρομολογήσω. Μάλιστα. Λοιπόν, πώς θα αποδεχθεί και ο Μεταράκης στο συγγραφικό ταλάντο. Για χαρά, του άρεσε. Βοηθάει κιόλας. Τι βοηθάει. Ας πούμε, ο τίτλος του πρώτου, αυτό δεν το ξέρει κανένας άλλος, δεν το έχω ξαναπεί. Ο τίτλος του πρώτου βιβλίου είναι έμπνευση δική του. Εδώ η Μπουμπού. Ναι, ναι. Είναι ένα κομμάτι από το ξεκίνημα του βιβλίου, έτσι κι αλλιώς, το οποίο το, ναι, το θυμάμαι το βιβλίο, απομονώσαμε και το φτιάξαμε σαν τίτλο. Λέει, ήταν δική του ιδέα. Μια χαρά, με στηρίζει. Του αρέσει πολύ να ασχολούμαι με... Να έχει την ησυχία του κιόλας. Να ασχολείται με τα συγγραφικά, έχει την ησυχία του. Είναι σημαντικό να ασχολείται ο καθένας με αυτά που βεβαίως τον γεμίζουν και του αρέσουν. Νομίζω ότι... Μαρία, τι ρόλο παίζει η ηχείο στη ζωή σου τώρα σένα. Δηλαδή, να σου πω κάτι καταρχήν. Όταν ο Νότσο Μεταράκης τον γνωρίζεις, βρίσκεστε κλπ. Έτσι. Σου λέμε πτυχίο. Γιατί ο Νότσο θα το πει πτυχίο από πρώτη στιγμή, νομίζω ότι είναι πτυχίο. Αφού είναι. Όχι, όχι, θέλω να πω ότι το φέρει. Α, ναι, ναι. Είναι πολύ. Με καμάρι αυτό. Αυτό ναι, 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 είναι πολύ περήφανος για τον τόπο καταγωγής. Τι σώζεται το στο μυαλό σου τώρα, όταν είπε πτυχίο. Δεν, εμείς ερχόμασταν στοιχείο και πριν από την πολιτική, οπότε δεν είναι κάτι... Όχι, ας την πολιτική. Η πολιτική έρχεται μετά. Ναι. Ηχείος, τι σου δημιουργεί αμέσως, ακόμα το ακούς τίποτα τη λέξη ηχείος. Τι εικόνα σου δημιουργείται με το ηχείο. Τώρα που την έχω ζήσει. Όχι τώρα, τότε. Τότε μια χαρά. Είχαμε έρθει πριν να γεννήσω την Ελισάβετ. Για Πάσχα. Είχαμε κάνει Πάσχα όταν το γνώρισες, εδώ. Όταν σου είπε με αποτυχίο, όταν το γνώρισες. Δεν είχαν τίποτα. Έχω φίλους από τη Χίο στο Λονδίνο. Α, είναι πάρα πολύ χιώτες στο Λονδίνο. Οπότε είχα επαφή. Ναι, ναι, ναι. Και η εικόνα που είχες για τη Χίο πριν την γνωρίσεις, ποια είναι, πριν την πατήσεις τη Χίο. Δεν ήξερα, δεν είχα ξαναέρθει στη Χίο. Ναι. Ήρθα μαζί του. Ναι. Είχα ακούσει για τη Χίο. Είναι ιστορικό το μέρος. Έχει. Πάρα πολλά για τα οποία... Η πρώτη εικόνα μου έρχεσαι ποια είναι. Με ενδιαφέρει αυτό. Η πρώτη εικόνα, όταν έφτασα δηλαδή στο νησί, αυτό με ρωτάς. Ναι, αυτό σε ρωτάω. Η πρώτη εικόνα ήταν πολύ ωραία. Είναι τώρα η ευκαιρία μου να γνωρίσω ένα πολύ ιστορικό νησί, ένα μεγάλο νησί που έχει να δώσει πολλά. Μια χαρά, ήμουν πολύ ανοιχτή.